Ήταν ένα περιστατικό το οποίο συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Έτσι, η δολοφονία, η άγρια δολοφονία ενός ανθρώπου πρωινές ώρες και η όλη εξιχνίαση της υπόθεσης αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχατε να φτάσετε πολύ κοντά σε σύντομο χρονικό διάστημα σε αυτούς που φέρετε ότι διέπραξαν την δολοφονία του γιατρού. Σας ακούμε, πώς φτάσατε ως εδώ, τι ακριβώς συνέβη με το περιστατικό αυτό. Κοιτάξτε, να σαφώς είναι ένα δυσάρεστο γεγονός το οποίο κληθήκαμε και ένεκα της αποστολή μας για να αντιμετωπίσουμε. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών μας εδώ πέρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δασηθείου. Έπαιξε όμως ρόλο, όμως βοήθησαν σε αυτό και οι πολίτες που άμεσα ανταποκρίθηκαν, άμεσα ενημέρωσαν ότι έχει συμβεί ένα γεγονός που πρέπει εμείς άμεσα να συγκροτηθούμε σαν αστυνομία και να λειτουργήσουμε για να το αρχίσουμε και για να το τελειώσουμε. Οπότε αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο, η άμεση ενημέρωση των πολιτών, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένα θέμα που οι πολίτες θα πρέπει να το έχουν υπόψη, ότι όταν ενημερώσουν άμεσα την αστυνομία και εμείς άμεσα επεμβαίνουμε, διευκολύνουν το έργο σας ναι, και μπορούμε να φτάσουμε στα αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε, το τονίζω, όλοι επιθυμούμε, και εμείς σαν αστυνομία, αλλά και οι πολίτες, γιατί και ο κόσμος ζητάει αποτελέσματα, ζητάει λύσεις. Όλο αυτό έφερε τα αποτελέσματα για τα οποία είναι, σήμερα είμαστε... Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και ένα μήνυμα που στέλνετε προς τους πολίτες, να είναι δίπλα στην αστυνομία, κάτι που το λέτε πολύ συχνά από την δική σας την πλευρά, οι πολίτες να ενημερώνουν την αστυνομία για ό,τι ύποπτο, ό,τι βλέπουν, διότι διευκολύνουν το έργο σας. Θέλουμε τους πολίτες δίπλα μας, γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους για να βοηθούν και μετά και αυτοί από εμάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μας εμπιστεύονται. Εμείς τους εμπιστευόμαστε και να είναι σίγουροι ότι ποτέ δεν θα εκθέσουμε κανένα. Είτε επώνυμα πάρει και μας πει το οτιδήποτε, είτε ακόμα και ανώνυμα, εμείς θα το σεβαστούμε. Εμάς μετράει να δώσουμε λύση σε αυτό το οποίο θα μας αναφέρει. Σωστά. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Να δείτε κι εσείς την εγκυρότητα της πληροφορίας που έχετε, να το ελέγξετε, να το ερευνήσετε και να φτάσετε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα όπως την προκειμένη περίπτωση. Ενημερωθήκατε εσείς τώρα το Σάββατο το πρωί για το περιστατικό? Ναι, ενημερωθήκαν οι υπηρεσίες μας, το 100, το ΑΤΑΦ θητείας, οπότε άμεσα κινητοποιηθήκαμε. Μας βοήθησαν πάρα πολύ οι πολίτες, μας δώσανε ακριβή στοιχεία που εμείς τα κρατήσαμε και έτσι ξεδιπλώσαμε το κουβάρι και φτάσαμε στη σύλληψη του δράστη, αλλά και στη σύλληψη της σύζυγου του Εκλειβόντα, που και αυτή με τη σειρά της είχε τη συμμετοχή την οποία είχε. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση, συνεργάστηκαν οι κατηγορούμενοι, γιατί προφανώς θα πέρασαν από το στάδιο της ανάκρισης, αν απολογήθηκαν και αν αποδέχτηκαν τις κατηγορίες αμέσως. Κοιτάξτε να δεν δείτε. Ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κάτι τέτοιες λεπτομέρειες. Κοιτάξτε να δείτε. Λεπτομέρειες δεν θα πούμε, θα πω όμως τούτο. Ότι από τη φύση μας οι άνθρωποι αντιδρούμε, από τη φύση μας οι άνθρωποι δεν παραδεχόμαστε, μέχρι να αποδείξουμε ότι αυτό συμβαίνει, οπότε σιγά σιγά μετά ο καθένας αρχίζει και κάμπτεται. Νομίζω ότι κάπως έτσι φτάσαμε στο αποτέλεσμα το οποίο κανένας δεν έρχεται να σου πει ότι ναι, εγώ το έκανα ή δεν το έκανα. Ο καθένας προβάλλει τις αντιστάσεις, τις αντιρρήσεις, μέχρι αυτές να καμφθούν με στοιχεία. Και βεβαίως οι αστυνομικοί ξέρουν το έργο τους και προσπαθούν μέσα από την εμπειρία τους να αποσπάσουν τις πληροφορίες που θέλουν προκειμένου να οδηγηθούν σε κάποια συμπεράσματα. Παρόλο που εδώ είχαμε να αντιμετωπίσουμε το δράστη ο οποίος την κάνει να είναι αστυνομικός στη χώρα του, είναι όντως, έχει διασταυρωθεί αυτό το στοιχείο? Ναι, είναι αστυνομικός. Ναι, είναι αστυνομικός στη χώρα του. Πάντως αυτό είναι έτσι και λίγο οξύμορο ότι επέλεξε συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή
παρόλο που φαντάζομαι θα είχε γνώσεις αυτό, ότι το έκανε πρωινές ώρες, δεν φοβήθηκε μήπως τον δουν κάποιοι από γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν αυτά τα στοιχεία σας προβλημάτισαν. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τα πάντα ψάξαμε, τα πάντα εξερευνήσαμε για να φτάσουμε στα αποτελέσματα τα οποία φτάσαμε. Σαφώς όλα παίξανε σημαντικό ρόλο. Και οι ώρες που επιλέξανε και το σημείο, όλα αυτά παίξανε. Γιατί σημαντικό σε ένα ρόλο. Επόμενο στάδιο εξετάζονται και τα κίνητρα της πράξης αυτής. Εμείς σαν αστυνομία αυτά που ήταν να ερευνήσουμε, τα ερευνήσαμε, ήταν ατράνταχτα, καθοριστικά. Φτάσαμε στο αποτέλεσμα που θέλαμε να φτάσουμε άμεσα. Εγώ θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου. Ο καθένας στο σημείο που ήταν έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ένας να έλειπε από το σημείο το οποίο ήταν ίσως να έλειπε κάτι. Οπότε αφού είμαστε όλοι εκεί που είμαστε, ενεργήσαμε από κοινού και φέραμε τα αποτελέσματα που φέραμε. Εγώ θα πω πάλι ένα ευχαριστώ στους πολίτες να μας εμπιστεύονται. Τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο, να μην φοβηθούν να πάρουν τηλέφωνο και να ζητήσουν τη βοήθειά μας. Και εμείς θα τη δώσουμε αναλόγως. Το επιπλέον μήνυμα λοιπόν από την αστυνομική διεύθυνση Λασιθίου και τον διευθυντή τον κύριο Παπαδάκη είναι αυτό ακριβώς, κοντά στους πολίτες και οι πολίτες κοντά στην αστυνομία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη